Χαίρετε! Κάνατε κάτι να πιείτε, ένα ζεστό, εγώ πίνω καφεδάκι. Ελάτε, πατήστε pause το βίντεο, φτιάξτε κάτι να πιείτε και ελάτε να μιλήσουμε για κανονικότητες. Πώς είναι οι κανονικές σχέσεις. Μια φίλη έχει μοιραστεί μαζί μου την ιστορία της ζωής της. Κάλλιστα θα μπορούσαν τα διάφορα επεισόδια, αυτά με την οικογένεια της να μπουν στην κατηγορία αμαρτίες γονέων παιδεύους ή τέκνα, στο playlist αμαρτίες γονέων παιδεύους ή τέκνα. Επίσης η τελευταία της σχέση θα μπορούσε να μπει στην κατηγορία σχέση με έναν αδιάγνωστο. Και στο τέλος αυτού του βίντεο μου κάνει το εξής ερώτημα, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμο να το κάνω vlog και το κάνω απόψε. Θα μπορούσες μια μέρα να κάνεις ένα θέμα για το πώς είναι οι κανονικές σχέσεις μεταξύ ζευγαριών, αλλά και πώς είναι οι κανονικές σχέσεις μεταξύ μιας οικογένειας. Δεν ξέρω πώς είναι, ποτέ δεν είχα μία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ερώτημα. Το θεωρώ κρίσιμο ερώτημα, χρήσιμο να απαντηθεί. Στη ψυχολογία δεν υπάρχει μόνο ο τομέας της ψυχοπαθολογίας, που στα αγγλικά παλιότερο ονομαζόταν abnormal psychology, δηλαδή μη κανονική ψυχολογία, η ψυχολογία του μη κανονικού. Υπάρχουν και οι θεωρίες προσωπικότητας, οι οποίες είναι οι αφηγήσεις που έχουν οι μεγάλες σχολές της ψυχολογίας για το πώς χτίζεται η προσωπικότητα ενός ανθρώπου και ποια είναι τα κανονικά ή φυσιολογικά στάδια, θα έλεγε κάποιος, που περνάει ένας άνθρωπος στη ζωή του, αλλά περιγράφουν και πώς θα μπορούσαν να ήταν οι κανονικές σχέσεις, οι υγιείς σχέσεις, οι όσο το δυνατόν λιγότερο βλαπτικές ανθρώπινες σχέσεις. Και εδώ στο κανάλι τα περισσότερα βίντεο που κάνουμε είναι εστιασμένα στα αρνητικά, στα μη κανονικά. Τι είναι παθολογία σε μια σχέση, τι είναι παθολογία σε έναν άνθρωπο, τι είναι δύσκολο, τι είναι προβληματικό, πώς μπορούμε να το φτιάξουμε. Ας κάνουμε και αυτό το βίντεο να μιλήσουμε για το πώς είναι οι κανονικές σχέσεις. Ξέρω κι εγώ δηλαδή να σας πω. Διαβάζοντας την τελευταία φράση του ερωτήματος, δεν ξέρω πώς είναι, ποτέ δεν είχα μία κανονική σχέση στη ζωή μου, διαρωτήθηκα αν εγώ είχα ποτέ κάποια κανονική σχέση στη ζωή μου. Χρειάστηκε να διαρωτηθώ, ναι, και νομίζω περισσότεροι από εμάς χρειάζεται να διαρωτηθούμε. Και είναι γενικά τόσο διαδεδομένη η τοξική τρόπη σύνδεσης μεταξύ των ανθρώπων, που δεν αναγνωρίζουμε εύκολα τι είναι κανονικό και τι όχι, τι είναι υγιές ψυχικά θα έλεγα και τι είναι όχι. Λοιπόν, όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των ζευγαριών, νομίζω μέχρι τώρα δεν είχα μια κανονική σχέση, δεν ξέρω. Είχα όμως την ευλογία και τη χαρά να συναντήσω ανθρώπους που έχουν κανονικές σχέσεις ή που κατά τη γνώμη μου έχουν κανονικές σχέσεις, έτσι θα σας περιγράψω αυτά που έχω συναντήσει. Σε μια κανονική σχέση ζευγαριού θέλουν και οι δύο να είναι πραγματικά μαζί. Θέλουν πραγματικά και οι δύο να είναι μαζί. Είναι μαζί από επιθυμία και επιλογή και όχι από ανάγκη. Είναι και οι δύο ερωτευμένοι ο ένας με τον άλλον. Και όταν λέω ερωτευμένοι δεν μιλάω μόνο για το αρχικό συναίσθημα των πεταλούδων στο στομάχι που έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι στην αρχή μιας σχέσης, αλλά μιλάω και για τον έρωτα τον διαχρονικό, που έχει να κάνει με το σεβασμό που έχει ο ένας προς τον άλλο, με την ιδεατή εικόνα που έχει μέσα στο μυαλό του, μέσα στη ψυχή του και μέσα στην καρδιά του για την σύντροφο του, και την προσπάθεια που κάνουν και οι δυο οι άνθρωποι, προκειμένου να μην χαλάσουν ο ένας την εικόνα, την σεβαστική που έχει για τον άλλο. Και μάλιστα και προσπάθεια να μην χαλάσει ο άλλος τη σεβαστική εικόνα που έχει για εκείνο. Σε μια κανονική ερωτική σχέση, οι άνθρωποι προσέχουν ο ένας τον άλλον και προσέχουν τη σχέση τους, να μην την τραυματίσουν, να μην της δημιουργήσουν θέματα, λόγω ίσως των δικών τους προβλημάτων ή λόγω εμποδίων που έρχονται από την εξωτερική ζωή. Μία κανονική ερωτική σχέση είναι εκείνη στην οποία νιώθεις και ό,τι γουστάρεις τον άνθρωπο με τον οποίο είσαι μαζί και ό,τι ο άνθρωπος που είναι μαζί σου σε γουστάρει. Είσαι με το κέφι σου εκεί, νιώθεις πως και ο άλλος είναι με το κέφι του εκεί και σε μια κανονική σχέση υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία. Ο διάβλος της επικοινωνίας είναι ανοιχτός. Δηλαδή, δύο άνθρωποι μπορούν να επικοινωνήσουν δημιουργικά και ουσιαστικά τα συναισθήματα τους, τις σκέψεις τους και τις πράξεις τους ο ένας τον άλλον και επικοινωνώ σημαίνει ότι καταφέρνω να μεταδώσω στο τέρι μου, σε αυτή την περίπτωση, τι σκέφτομαι, τι νιώθω, τι έχω κάνει, τι θέλω να κάνω. Είμαι σε θέση να το περιγράψω με τέτοιο τρόπο ώστε ο άλλος να καταλάβει ακριβώς τι θέλω να του πω και να μην το εκλάβει ως επίθεση, γιατί πολλές φορές μιλάμε με παθητική επιθετικότητα, μιλάμε με υπονοούμενα, δεν μιλάμε ξεκάθαρα. Είμαι σε θέση να νιώσω ενσυναίσθηση για τον σύντροφό μου. Όταν ο σύντροφος μου μιλάει, κάθομαι προσεκτικά και τον ακούω ενεργητικά. Ακούω καθαρά τι έχει να μου πει ο άλλος, χωρίς να βάζω φασαρία μέσα στο μυαλό μου την προσπάθεια να το απαντήσω και να τον αποστομώσω. Σε μια κανονική ερωτική σχέση ο στόχος και των δύο είναι η υγεία της σχέσης, η υγεία του καθενός ξεχωριστά, η ψυχική, η σωματική, η πνευματική υγεία. Και σε μια υγιή και κανονική ερωτική σχέση οι άνθρωποι περνάνε καλά. Είναι χαρούμενοι μέσα στη σχέση τους. Έχουν ένα γενικότερο αίσθημα ευχαρίστησης από τη σχέση τους. Και άμα τους ρωτήσεις αν πήγαινες το χρόνο πίσω θα επέλεγες να ήσουν ξανά με αυτόν τον άνθρωπο, σου απαντούν απερίφραστα και χωρίς να κομπιάσουν ναι θα επέλεγα. Μια κανονική σχέση δεν είναι τέλεια. Μια κανονική σχέση δεν έχει ανοσία από τα προβλήματα των σχέσεων, όμως όταν προκύπτει ένα πρόβλημα σε μια κανονική σχέση, οι δυο σύντροφοι ανασκουμπώνουν μανίκια, εάν φορούσα, δεν φοράω τώρα μανίκια, δεν ανασκουμπώσω, σηκώνουν τα μανίκια τους πάνω και εργάζονται σκληρά για να επιλύσουν τα προβλήματα στη σχέση τους. Γιατί η σχέση τους είναι πολύτιμη και για τους δύο. Και η σχέση τους είναι σημαντική και για τους δύο. Σε μια κανονική ερωτική σχέση θα έρθουν και εξωτερικά συμβάντα τα οποία θα προκαλέσουν τριγμούς σε μια σχέση. Θα έρθει μια οικονομική δυσκολία για παράδειγμα ή ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου ή θέματα υγείας του ενός ή και το δύο ή θέματα υγείας άλλων μελών της οικογένειας ή αναπάντεχα γεγονότα όπως την πανδημία που βιώνουμε τώρα. Θα συμβούν αυτά τα πράγματα. Σε μια κανονική σχέση οι άνθρωποι μιλάνε πραγματικά για το πώς νιώθουν για εκείνα που τους συμβαίνει. Είναι ανοιχτοί στο να μοιραστούν τα συναισθήματα τους με τον σύντροφό τους, ακόμη και τα αρνητικά συναισθήματα και κυρίως τα αρνητικά συναισθήματα εκείνα τα οποία προκαλούν ντροπή, εκείνα για τα οποία συνήθως ντρεπόμαστε να παραδεχτούμε ότι φοβόμαστε, ότι αγχωνόμαστε, ότι έχουμε το ένα ή το άλλο θέμα. Και σε μια κανονική σχέση ερωτική υπάρχει ερωτική ζωή. Ναι, υπάρχει. Κάνουν έρωτα μεταξύ τους, κάνουν και σεξ, κάνουν και έρωτα. Η λέξη κάνω σεξ, η έκφραση κάνω σεξ σημαίνει τη σωματική διενέργεια του σεξ και η λέξη κάνω έρωτα έτσι όπως την καταλαβαίνω εγώ ως ψυχολόγος και ως συγγραφέας σημαίνει κάνω σεξ με έναν άνθρωπο με τον οποίο υπάρχει μια βαθύτερη σύνδεση. Δηλαδή είναι το κάνω σεξ με κάτι παραπάνω, κάτι πιο σημαντικό, ουσιαστικό σε συναισθηματικό επίπεδο το οποίο επικοινωνούν και οι δύο άνθρωποι. Κάνουν έρωτα δύο άνθρωποι που βρίσκονται σε μια κανονική σχέση, αλλά και όταν κάνουν σεξ το κάνουν με καλές προθέσεις. Δεν ξέρω αν το έχω περιγράψει κανά. Σε μια κανονική σχέση θα υπάρξουν καυγάδες. Οι καυγάδες όμως επιλύονται με συζήτηση. Συζητούνται τα θέματα διεξοδικά. Σε μια κανονική σχέση δεν υποτιμά ο ένας τα συναισθήματα του άλλου. Δεν κακοποιεί ο ένας τον άλλο ψυχικά, σεξουαλικά ή σωματικά. Σέβεται, ο σεβασμός είναι μεγάλο στοιχείο σε μια κανονική σχέση. Σεβασμός, ελευθερία της επιλογής, σεβασμός της δικής μου επιλογής και της επιλογής του άλλου. Σε μια κανονική σχέση, όταν ένας από τους δύο αποφασίζει να χωρίσει, ο άλλος το σέβεται και το αποδέχεται. Σε μια κανονική σχέση, όταν κάποιος ζητάει το χρόνο του, τον παίρνει από τον άλλο χωρίς θέματα, γιατί ακριβώς σε μια κανονική σχέση υπάρχει συναισθηματική ασφάλεια και για τα δύο μέρη. Και τα δύο μέρη γνωρίζουν πολύ καλά ότι συνειδητά είναι ο ένας μαζί με τον άλλον και ότι ο άντρας μου, η γυναίκα μου, έστω και σήμερα δεν μου το έχει πει, έστω και αν περνάει κάτι που την κάνει απόμακρη αυτή την περίοδο, νιώθω ασφάλεια συναισθηματική ότι είναι μαζί με αυτός ο άνθρωπος, είναι με το κέφι του, είναι με το κέφι της, με την όρεξή του, με την όρεξή της και δεν χάθηκε και τίποτα αν δεν μιλήσουμε για μερικές ώρες ή αν δεν ακολουθήσουμε ένα κανονικό πρόγραμμα σε μια δύσκολη συνθήκη. Φυσικά σε μια κανονική σχέση οι άνθρωποι δεν κρατάνε μυστικά, μοιράζονται μεταξύ τους το τις σκέψεις τους, τα συναισθήματα τους και τα συμβάντα που έχουν συμβεί όταν δεν ήταν και οι δύο μαζί. Για μένα αυτή είναι μια κανονική σχέση. Τώρα, πώς είναι οι κανονικές σχέσεις μεταξύ μιας οικογένειας. Οι γονείς κάνουν παιδιά, φέρνουν παιδιά στον κόσμο όταν νιώθουν σε μια... πώς είναι κανονικά σχέσεις, όταν νιώθουν καλά μεταξύ τους, όταν νιώθουν ότι έχουν περίσσευμα αγάπης, πνεύματος, χρόνου, χρήματος να μοιραστούν και με άλλους ανθρώπους και αναλαμβάνουν την ευθύνη να φέρουν στη ζωή ένα νέο άνθρωπο για να του προσφέρουν από αυτά που έχουν. Όχι για να πάρουν από αυτόν τον νέο άνθρωπο. Όχι για να πάρουν φροντίδα, στοργή, προσοχή από το παιδί τους. Όχι για να αποκτήσει η ζωή τους σημασία ή σημαντικότητα επειδή θα έχουν παιδί. Οι κανονικές σχέσεις μεταξύ της οικογένειας είναι οι γονείς να σέβονται τα παιδιά ως κύριος κανόνας. Είναι υποχρεωμένοι οι γονείς να σέβονται τα παιδιά. Έχουν υποχρεώσεις οι γονείς απέναντι στα παιδιά, επειδή οι γονείς αποφασίζουν να φέρουν στον κόσμο τα παιδιά. Και είναι μια πολύ σοβαρή απόφαση, γιατί φέρνουμε παιδιά σε έναν κόσμο ο οποίος δεν είναι ιδανικός και δεν είναι αγγελικά πλασμένος. Και ποτέ δεν ήταν. Όχι μόνο το 2020 σήμερα, ποτέ δεν ήταν. Οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να αναλάβουν τις οικονομικές, τις πνευματικές, τις συναισθηματικές, τις ψυχικές υποχρεώσεις που έχουν απέναντι στο παιδί τους. Είναι υποχρεωμένοι να μεγαλώσουν τα παιδιά τους δίνοντας τους χρόνο, δίνοντας τους ενέργεια, δίνοντας τους προσοχή, ασχολούμενοι με τα θέματα τα οποία απασχολούν τα παιδιά τους. Ο ρόλος του γονιού είναι να είναι αρρωγός όταν το παιδί του αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Το φυσιολογικό είναι ο γονιός να στενοχωριέται όταν το παιδί του είναι στενοχωρημένο, να χαίρεται όταν το παιδί του είναι χαρούμενο και να έχει πάντα μέσα στο μυαλό του πώς νιώθει το παιδί μου. Πώς νιώθει το παιδί μου, τι είναι καλύτερο για το παιδί μου, όχι πώς νιώθω εγώ για το παιδί μου ή τι θεωρώ εγώ καλύτερο για το παιδί μου. Σε μια φυσιολογική εντός οικογένεια, η κανονική σχέση μεταξύ της οικογένειας, όσο το παιδί μεγαλώνει, τόσο περισσότερο ο γονιός σταματάει να είναι ελεγκτικός προς το παιδί. Όταν το παιδί είναι πολύ μικρό, είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο ο γονιός να εξασκεί έλεγχο στο παιδί. Να θέλει να το προστατεύσει από τους κινδύνους, να το προστατεύσει για παράδειγμα από το κίνδυνο της φωτιάς ή της ηλεκτροπληξίας, ή του να τον πατήσει ή να το πατήσει ένα αυτοκίνητο στο δρόμο όταν τρέχει ανεξέλεκτο, ή να χτυπήσει αν κάθεται στο αυτοκίνητο και δεν είναι προσδεδεμένο στο κάθισμα του αυτοκίνητου και το κάθισμα του αυτοκίνητου δεν είναι προσδεδεμένο στη ζώνη του αυτοκίνητου. Για αυτό το θέμα έχω γράψει ένα βιβλίο που έχει τίτλο «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός, στο οποίο βιβλίο αυτό καταγράφω τη δική μου άποψη για το πώς είναι οι κανονικές σχέσεις μεταξύ παιδιών και γονιών και λέω αυτό το παράδειγμα με την ασφάλεια των παιδιών που είμαστε υποχρεωμένοι οι γονείς να παίρνουμε μέτρα για την ασφάλειά τους. Είμαστε υποχρεωμένοι ακόμη και να οριοθετούμε τα παιδιά ώστε να τα διαπαιδαγωγήσουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερωνόμαστε για θέματα ψυχικής υγείας και διαπαιδαγώγησης παιδιών ώστε η επαφή που έχουμε με τα παιδιά μας να είναι χρήσιμη και δημιουργική. Είμαστε υποχρεωμένοι, αν συμβαίνει κάτι στα παιδιά μας που δεν ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε, να προσφύγουμε σε ειδικούς, είτε στον παιδίατρο, αν το παιδί έχει ένα θέμα με τη σωματική του υγεία, είτε στον παιδοψυχολόγο ή ακόμη και στον παιδοψυχίατρο, αν χρειαστεί. Δηλαδή, να προσφέρουμε στα παιδιά μας ευκαιρία να πάρουν βοήθεια από όπου είναι δυνατόν, όχι μόνο από εμάς. Σε μια φυσιολογική κανονική σχέση μεταξύ γονιών και παιδιών, οι γονείς καταλαβαίνουν ότι αυτοί δεν είναι θεοί και ότι αυτοί δεν κατέχουν τα πάντα και δεν κατέχουν την πλήρη γνώση του τι συμβαίνει και αν σέβονται και χρησιμοποιούν και τις υπηρεσίες των ειδικών είτε σωματικής υγείας είτε ψυχικής υγείας. Όταν ενηλικιώνεται ένα παιδί, οι γονείς καταλαβαίνουν ότι δεν είναι καλή ιδέα να μπερδεύονται στην προσωπική ή επαγγελματική ζωή του παιδιού τους. Όσο μεγαλώνει ένα παιδί, κρατάνε αποστάσεις, όχι συναισθηματικές αποστάσεις του στυλ να είναι αδιάφοροι συναισθηματικά, να μην δείχνουν πως αγαπάνε το παιδί τους, αλλά δίνουν χώρο στο παιδί τους να ζήσει, δίνουν χώρο στο παιδί τους να εξελιχθεί Χαίρονται οι γονείς όταν τα παιδιά τους έχουν μια ξέγνιαστη ευπαιδική, εφηβική ή νεανική ηλικία, παρόλο που ήδη μπορεί να μην είχαν μια ξέγνιαστη ηλικία. Οι γονείς δεν θέλουν με τίποτα να περάσουν τα παιδιά τους την τυχόν κακοποίηση που έχουν περάσει αυτοί από τους δικούς τους γονείς. Δεν είναι φυσιολογικό, αν σε έδερναν οι δικοί σου γονείς, να δέρνεις και εσύ τα δικά σου παιδιά και να λες έτσι μου κάναν εμένα, έτσι κάνω και σε εσάς. Σε μια κανονική σχέση μεταξύ οικογένειας, οι γονείς χαίρονται με τις επιτυχίες των παιδιών τους και δεν τις ζηλεύουν. Δεν ζηλεύουν τα παιδιά τους, χαίρονται και καμαρώνουν για τα παιδιά τους χωρίς να παίρνουν το credit, χωρίς να λένε τι σπουδαίος γονιός που είμαι, ο γιος μου έχει πετύχει το τάδε, τι σπουδαίος γονιός που είμαι, η κόρη μου έχει πετύχει το τάδε. Το παιδί μου το θαυμάζω γιατί έχει επιτύχει αυτό το πράγμα. Οι ενήλικες γονείς των ενηλίκων παιδιών κρατούν μία απόσταση στην οποία δεν επεμβαίνουν στη ζωή των παιδιών τους χωρίς να τους ζητηθεί η γνώμη τους. Όταν ζητείται η γνώμη τους, τη δίνουν με πολύ σπουδή και πολύ προσοχή, προκειμένου να μην επηρεάσουν τα παιδιά τους από δικά τους αποθυμένα οι δικές τους ιστορίες. Οι γονείς δεν φορτώνουν τα δικά τους θέματα στα παιδιά τους, δεν γονιοποιούν τα παιδιά τους σε καμία περίπτωση. Αφήνουν τα παιδιά τους να έχουν παιδική ηλικία, εφηβική ηλικία και νεανική ηλικία. Θα σας φανεί ως παράδοξο ότι μιλάω συνέχεια το τι πρέπει να κάνουν οι γονείς, τι πρέπει να κάνουν οι γονείς, τι πρέπει να κάνουν οι γονείς και κυρίως ότι οι γονείς οφείλουν να σεβόμαστε τα παιδιά, οι γονείς οφείλουμε να σεβόμαστε τα παιδιά μας. Θεωρώ ότι είναι από το χέρι των γονιών να έχουν μια υγιή σχέση με τα παιδιά τους και θεωρώ ότι είναι πολύ λυπηρό που πολλά παιδιά, είτε στην εφηβεία είτε στην πρώτη νεότητα ή ενήλικα παιδιά, προσπαθούν να δημιουργήσουν υγιείς σχέσεις με τους γονείς τους, να ξυγιάνουν τις σχέσεις με τους γονείς τους, γιατί οι γονείς τους έγιναν γονείς χωρίς να είναι κατάλληλοι για γονείς. Φυσιολογικές σχέσεις σε μια οικογένεια είναι οι γονείς να μην διαχωρίζουν διαφορές ανάμεσα στα αδέρφια, να μην διαχωρίζουν τα αδέρφια, να μην δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στο ένα από τα δύο τους παιδιά ή στο ένα από τα τρία, στο ένα από τα τέσσερα τους παιδιά. Οι γονείς οφείλουν να είναι δίκαιοι με όλα τους τα παιδιά. Τα παιδιά τι οφείλουν? Τίποτα. Τα παιδιά δεν οφείλουν, τα παιδιά μας δεν μας οφείλουν τίποτα. Εάν εμείς είμαστε γονείς όπως αυτό που έχω περιγράψει, τότε χωρίς να το οφείλουν τα παιδιά, χωρίς να είναι υποχρεωμένα να το κάνουν, νιώθουν αγάπη, τρυφερότητα για το γονιό τους, νιώθουν ενσυναίσθηση για το γονιό τους, χαίρονται με τις χαρές του γονιού τους, λυπούνται με τις λύπες του γονιού τους και αν σε οποιαδήποτε φάση, ειδικότερο όταν μεγαλώσει ο γονέας τους και βρίσκεται σε γεράματα ή έχει ένα θέμα υγείας, προστρέχουν από μόνα τους τα παιδιά, νιώθοντας τη φυσική ανεπιτίδευτη αγάπη προς τον γονέα τους, ο οποίος τους έχει σεβαστεί από πριν να τους γεννήσει και μετά που τους γέννησε μέχρι σήμερα. Είμαι κάθετα εναντίον της άποψης ότι τα παιδιά οφείλουν να σέβονται τους γονείς. Οι γονείς οφείλουν να σέβονται τα παιδιά και ο σεβασμός δεν είναι κάτι που απαιτείται από τα παιδιά μας, είναι κάτι που κερδίζεται αν εμείς είμαστε σεβαστικοί απέναντί τους. Αυτές είναι οι απόψεις μου για τις κανονικές σχέσεις. Κάνοντας το δικό μου απολογισμό τόση ώρα όσοι μιλούσα και όταν προετοιμαζόμουν για αυτό το βίντεο, κατέληξα στο ότι έχω κάποιες κανονικές σχέσεις. Με τα παιδιά μου νιώθω ότι έχω κανονική σχέση, παρόλο που υπήρξαν περίοδοι που δεν ήταν κανονική σχέση μας, που είχαμε τα θέματά μας. Με τους γονείς μου κάποιες στιγμές νιώθω ότι έχω κανονική σχέση μετά από πολλές προσπάθειες που έχουν γίνει εκατέρωθεν. Σας έχω πει ότι στην προσωπική μου ζωή δεν είχα μέχρι τώρα κανονική σχέση. Οπότε αν και εσείς βρίσκετε τον εαυτό σας σε μια παρόμοια διαδικασία και πείτε «Α, ξέρεις, στο επίπεδο της οικογένειας τα έχω καταφέρει κάπως, αλλά στις ερωτικές σχέσεις όχι», δεν είστε μόνοι σας, είμαστε πολλοί. Είμαστε πολλοί φυσικά, το struggle, ο αγώνας που έχουμε με τις ερωτικές σχέσεις και με η δυσκολία που υπάρχει στη δημιουργία και ολοκλήρωση μιας κανονικής ερωτικής σχέσης έχει να κάνει με τα ελλείμματα που έχουμε από την παιδική μας ηλικία και την παιδαγώγηση μας και όχι μόνο εμείς. Και με τα ελλείμματα που έχουν οι άνθρωποι που έρχονται στο δρόμο μας. Αυτό είναι το θέμα με τις ερωτικές σχέσεις, ότι χρειάζεται να είναι και οι δυο συνειδητοποιημένοι, να είναι και οι δυο σε επίπεδο πνευματικής οριμότητας τέτοιο που να μπορούν να κάνουν μια κανονική σχέση. Γιατί εσύ μπορεί να μπορείς να κάνεις μια κανονική σχέση, ο άλλος όμως να μην μπορεί. Και επίσης υπάρχει το στοιχείο της συνεξάρτησης, που στο βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος» περιγράφεται σε αρκετά κεφάλαια και ο γενικότερος τίτλος είναι «Το προφίλ του θύματος». Αρκετοί από εμάς τους ενήλικες, επειδή έχουμε στοχοποιηθεί στην παιδική μας ηλικία, είτε στο οικογενειακό περιβάλλον, είτε ακόμη και στο σχολικό περιβάλλον, μπορεί να έχουμε μια τάση για συνεξάρτηση, οπότε μπαίνοντας σε μια σχέση να μην μπορούμε να έχουμε κανονική σχέση, να γινόμαστε συνεξαρτώμενοι, δηλαδή να προσκολούμαστε πάνω στον άλλο και να δεχόμαστε κακοποιητικές συμπεριφορές και τρόποντινά, χωρίς να το συνειδητοποιούμε, να τις κάνουμε enable κιόλας, δηλαδή να τις διευκολύνουμε ώστε να συμβαίνουν άθελά μας. Αυτές είναι οι κανονικές σχέσεις. Ευχή μου είναι για όλους εμάς, για όλους όσους βλέπετε το βίντεο, για όλους όσοι βλέπετε το βίντεο και για την αγαπητική κοινότητα που έχουμε εδώ στο κανάλι μας στο YouTube, να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες κανονικές σχέσεις, υγιείς σχέσεις. Το εύχομαι σε όλους μας ολόκαρτα. Φιλιά.